Ενισχύονται παρά αποδυναμώνονται τα πλόκα των αγροτών σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τις δηλώσεις εκπροσώπων συλλόγων και ομοσπονδιών, με κύριο αίτημα των αγροτών το υψηλό κόστος παραγωγής και ζητώντας από την κυβέρνηση να ληφθούν άμεσα ουσιαστικά μέτρα στήριξης, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αλλεπάλληλες ανατιμήσεις σε ενέργεια, λοιπάσματα, ζωοτροφές και αγροεφόδια. Οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής της Πρέβεζας συνετέθηκαν το πρωί της Κυριακής στον μπλόκο στο ύψος του Λούρου με συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου για λίγη ώρα. Δεν είναι μόνο τα αυξημένα προβλήματα, είναι και πολλά άλλα όπως η υγεία, η παιδεία, η μόρφωση, ο πολιτισμός. Και τι δεν είναι για μας τους αγρότες. Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο ότι έχει σχέση με την αγροτική οικονομία και με τη ζωή μας γενικά. Τα προβλήματα μας βγάζουν στον δρόμο. Δεν είμαστε επαγγελματίες διαδηλωτές όπως μας αναφέρουν. Κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Δεν ήρθαμε εδώ από χόμπι. Παλεύουμε για το αυτονόητο, να μην μας πάρουν τα σπίτια, τα χωράφια, γιατί ξέρετε άρχισαν πληστηριασμοί. Από αρχές του μήνα τα ΦΑΝ έστειλαν εξώδικα για να πάρουν από την πρώην αγροτική τα χωράφια μας και τα σπίτια μας. Είμαστε σε απελπισία. Θεωρούμε ότι αν δεν σκύψει το πρόβλημα η κυβέρνηση, δεν θα μείνει τίποτα στην Ήπειρο. Ή μάλλον θα πετύχουν το στόχο τους που έχουν να κάνουν. Γιατί ξεκινήσαμε από 27% οι αγρότες, είμαστε 7 και δεν περνάμε καλύτερα. Δεν είναι όπως λένε οι παλιοί, άργευσαν τα σκόρδα και χόντριναν. Φυσικά θα το παλέψουμε και πιστεύουμε θα έχουμε αποτελέσματα. Φυσικά και με τους συμμάχους μας, γιατί θέλουμε στο πλάι μας να έχουμε... Ναι. Τους εργαζόμενους, τους επαγγελματίες, όλους τους φτωχούς ανθρώπους που είναι σαν εμάς. Αυτά. Τι λέει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δηλαδή υπήρξε κάποιος διάλογος, υπήρξε μια αντιπροσωπεία δική σας, όπου θα μπορούσε να πει τα προβλήματα? Μέχρι στιγμής έχουμε μια πληροφορία ότι θα μας δεχτούν κυβερνητικό κλιμάκιο αρχές της εβδομάδας. Και σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε. Ελπίζουμε να έχουμε καλό αποτέλεσμα, διαφορετικά δεν θα φύγουμε από τα μπλόκα, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Εμείς θέλουμε να έχει προοπτική ο αγώνας μας, να ζήσουν τα παιδιά με αξιοπρέπεια. Πράγμα που δεν γίνεται. Ντρεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε αγρότες. Διαχωρίζεται το κλάδος των αγροτών, των κτηνοτρόφων ή των αλλιέων, όσοι όλοι εμπλέκονται με τον πρωτογενή τομέα? Όχι. Για το ίδιο παλεύουμε. Για την ιστορία να σας πω, οι ελληνοποιήσεις είναι και για τους ψαράδες, ελληνοποιήσεις γίνεται και στους μεσοκόμους, ελληνοποιήσεις γίνεται και στα κρέατα, ελληνοποιήσεις και στα γάλατα. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Να φανταστείτε ότι οι εταιρείες εδώ δίπλα μας αγόρασαν γιδοπρόβατα για να καλύψουν οι μεταποιητές, για να καλύψουν τις κομπίνες. Το ίδιο κάνουν και με τα μέλια, το ίδιο κάνουν με τα ψάρια, το ίδιο κάνουν με όλα. Δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Και το χειρότερο είναι ότι ο καταναλωτής πληρώνει τα σκουπίδια, γιατί σκουπίδια πρόκειται, και δεν απολαμβάνει αυτό που πληρώνει. Ενώ εμείς παράγουμε αγνά προϊόντα, πολυτελείες προϊόντα και δεν ζούμε. Αυτή είναι η διαφορά μας. Κύριε Τσέκο, πώς είναι η επόμενη καλλιεργητική περίοδος, όπως είπαμε, με το αυξημένο κόστος? Δηλαδή, όταν οι καλλιεργητικές φροντίδες υπερβαίνουν το εισόδημα του αγρότη, του παραγωγού, πώς κυλάει το επόμενο διάστημα? Είμαστε σε απόγνωση. Ήδη, χωρίς να βάλουμε μπροστά τις μηχανές από το τρακτέρ, εξήγηλον θα δώσουν 200 ευρώ στα λοιπάσματα. Εξαγγελία. Θα δούμε την πράξη και θα πορευτούμε. Αλλά αν δεν πέσει η ρήτρα προσαρμογή στο ρεύμα, αν δεν μειωθεί το πετρέλαιο, αν δεν μειωθούν τα εφόδια, αν δεν εξαφανιστεί το 24% ο ΦΠΑ που μας ταλανίζει, η Μαζεράτη έχει ίδια με το τρακτέρ. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε αδιέξοδο. Και εντάξει, εγώ από ηλικία. Οι νέοι δεν έχουν προοπτική με αυτή. Δεν υπάρχει προοπτική για τους νέους. Πρέπει να σκύψουν. Να πετύχουν το στόχο τους που έχουν να μας αφανίσουν. Να μαζέψουν τη γη σε λίγα χέρια και τα κοπάδια σε μεγάλα κοπάδια. Μονόδρομος κινητοποιηστικό. Φυσικά. Δεν το κουνάμε από εδώ, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Η επιλογή μας είναι να ζήσουμε αξιοπρέπεια στον τόπο, να μην τρεπόμαστε να λέμε ότι είμαστε αγρότες. Ένας από αυτούς είμαι και εγώ. Όχι, σε καμιά περίπτωση δεν καταθέτουμε τα όπλα. Ίσα-ίσα που εστίες αναζωπυρώνονται σε όλη την Ελλάδα. Είναι 36 αυτή τη στιγμή, αλλά θα είναι και περισσότερες στο επόμενο διάστημα. Όσο η κυβέρνηση δείχνει ανυποχώρητη να συζητήσει έστω τα αιτήματά μας, οι αγρότες θα είναι στο δρόμο. Τώρα βλέπουμε όμως ότι δεν πάνε και ενάντια οι αγρότες στις άλλες κοινωνικές ομάδες, γι' αυτό και δεν υπάρχει φέτος οι μορφές, αν θέλετε, των κινητοποιήσεων, όπου
ενδεχομένως να πίεζαν κάποιες άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως είπαμε. Ποτέ καμία χρονιά δεν πηγαίναν οι αγρότες ενάντια στις άλλες κοινωνικές ομάδες. Ίσα-ίσα οι αγώνες των αγροτών γινόταν για όλο τον λόγο, για όλες τις κοινωνικές ομάδες, για όλους τους δοκιμαζόμενους. Ο αγροτικός κόσμος είναι η παραγωγική τάξη, η οποία είναι η πρώτη αλυσίδα στην οικονομία της χώρας μας. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι. Άλλωστε και στο παρελθόν, στα όποια μπλόκα και αν γινότανε, στην ουσία η διέλευση πάντα επιτρεπόταν από άλλες οδούς. Τα μπλόκα είχαν ένα και μόνο σκοπό, να δώσουν ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα προς την κάθε πολιτική ηγεσία κάθε φορά. Και αυτό είναι ότι θα πρέπει να σκύψει πάνω στον κλάδο. Η χώρα μας εδώ και δεκαετίες δεν έχει, δυστυχώς δεν έχει στρατηγική, εθνική στρατηγική πάνω στον αγροτικό τομέα, και αυτό είναι που στην πραγματικότητα ζητάμε. Βέβαια, αυτή τη χρονική στιγμή την οποία διανύουμε, έχει γίνει δυσβάστακτο το κόστος παραγωγής σε όλους τους κλάδους της αγροτικής οικονομίας, από το φυτικό έως το ζωικό κεφάλαιο. Σε αυτό πρέπει και σε αυτό ζητάμε ενισχύσεις, με οποιοδήποτε τρόπο και από οποιοδήποτε πηγή, είτε από εθνικά είτε από ευρωπαϊκά κονδύλια. Έτσι πρέπει να γίνει. Στην προμετωπίδα των διεκδικήσεων περιλαμβάνονται ακόμη η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, οι χαμηλές τιμές πώλησης από τον παραγωγό, οι ζημιές από καιρικά φαινόμενα, η κατάργηση του ΦΠΑ σε αγροτικά μέσα και εφόδια. Ονομάζομαι Καράλης Γεώργιος, είμαι μελισσοκόμος επαγγελματίας. Κύριε Καράλη, μαζί έχουμε βρεθεί σε εκθέσεις τοπικών προϊόντων. Έχει φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο με τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε? Έχει φτάσει όντως το μαχαίρι, όπως το είπατε εσείς, στο κόκαλο. Μεγάλη ακρίβεια, πολλές ελληνοποιήσεις του μελιού, μιας και μιλάω σαν μελισσοκόμος. Πολλά τα προβλήματα γενικότερα στη μελισσοκομεία. Δεν υπάρχει στήριξη? Για την ώρα δεν υπάρχει κάποια στήριξη. Δεν βλέπω ότι υπάρχει κάποια στήριξη, και γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ στον κοινό αγώνα, μήπως μπορέσουμε και αλλάξουμε την κατάσταση που υπάρχει. Λέγομαι Μπάρδας Πέτρος, από το συντονιστικό του μπλόκου Φαναρίου, στον μπλόκο στο Καναλάκι. Έχετε βγει τις προηγούμενες μέρες κι εσείς? Ναι, ναι, και είμαστε... Συνεχίζεται σταθερά, παρόλο την αδιαφορία και τη σιωπή που προσπαθούν τα κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμείς είμαστε εκεί διότι ξέρουμε ότι έχουμε το δίκιο. Βέβαια τώρα αρχίζουν να νιώθουν την ανάσα μας στο σβέρκο τους. Και πώς αποδεικνύεται αυτό? Με τις ψευτοπαροχές που κάνουν δήθεν, κάτι κουπόνια για πιο φτηνό, διάφορα που δεν μας αγγίζουν. Αυτή τη στιγμή είναι η πιο κρίσιμη στιγμή του αγώνα μας. Και εμείς το ξέρουμε και αυτοί το αντιλαμβάνονται. Έχει κλιμακωθεί όλη η Ελλάδα. Εμείς τους απαντάμε ότι δεν θα υποχωρήσουμε αν δεν δικαιωθούμε. Αυτή είναι η απάντηση του μπλόκου του Καναλακίου, περιοχής Φαναρίου. Υπάρχουν πολλές εκτάσεις στην περιοχή του κάμπου του Φαναρίου, οι οποίες μένουν ακαλλιέργητες λόγω του υψηλού κόστους. Βεβαίως. Σημαντικό πράγμα αυτό που με ρωτάτε. Είναι 50.000 στρέμματα, και αυτή τη στιγμή ζήτημα είναι αν καλλιεργούνται τα μισά. Εκεί μέσα. Υποδομές υπάρχουν τουλάχιστον, άρδευση για τα κυρίως αυτό που είναι το πιο βασικό? Υποδομές υπάρχουν, όμως αυτές δεν υπάρχει. Και κυρία με το ΤΟΕΒ. Είναι ασύμφορο πια. Τα χρέη έχουν φτάσει στα ύψη, όπως όλα τα ΤΟΕΒ. Και τώρα με την καινούργια κατάσταση, με την αύξηση του ρεύματος, πια καταντάει ασύμφορο. Δηλαδή, στο σημείο που και να μας χαρίσουν τα χρέη, να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή, πάλι θα βρεθούμε στην ίδια κατάσταση. Βέβαια, στην ίδια κατάσταση, εκτός από το ΕΒΑ χαίρονται, είναι και οι άλλοι το ΕΒΑ. Και οι άλλοι, γιατί υπάρχει μια συγκεκριμένη πολιτική σε αυτό το ζήτημα. Κάποιοι έχουν και ευθύνες όμως και τα προηγούμενα χρόνια. Από την εποχή Τζουμάκα, να το πούμε έτσι, διακυβέρνησης άλλων κυβερνήσεων, σκοπός ήταν να μειώσουν την αγροτιά. Τότε που ήταν 30 και 40% οι αγρότες. Μας φέρασε μονοψήφιο αριθμό. Και τις ευθύνες δεν είναι τωρινές. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε υπογράψει κάποιες συνθήκες. Τη συνθήκη του Μάστριχτ, ας πούμε. Τι λέει αυτή η συνθήκη? Απογορεύεται η Ελλάδα, με απλά λόγια, απογορεύεται η Ελλάδα να είναι στον πρωτογενή τομέα.
Γιατί, για τα συμφέροντα κάποιων άλλων τραστ, μεγάλων, εισαγόμενων και βάλε. Με λίγα λόγια. Αυτό... αγρότη στη χώρα. Αυτό είναι το πιο βασικό. Θα επιστρέψουν νέα παιδιά. Με αυτή την πολιτική όχι. Αυτό εξαρτάται από τον αγώνα μας και από τον αγώνα όλης. Είστε αποφασισμένοι. Αυτό δίγριο στιγμής. Είμαστε και δεν θα υποχωρήσουμε. Εκπούμπης Γιώργος από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Πρέβεζας. Παρευρισκόμαστε σήμερα εδώ μια σειρά από ταξικά σωματεία για να συμπαρασταθούμε στα δίκαια αιτήματα των αγροτοκτηνοτρόφων. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είναι μια συγκεκριμένη πολιτική, την οποία και εμείς βιώνουμε καθημερινά σαν εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, με τους τσακισμένους μισθούς, την ακρίβεια, τις τσακισμένες συλλογικές συμβάσεις εργασίας και αυτό το υποστηριχωμένο και υποβαθμισμένο σύστημα υγείας που έχει οδηγήσει σήμερα σε χιλιάδες νεκρούς και πολλούς διασωληνωμένους συναδέλφους εκτός ΜΕΘ. Χρειάζεται η αιστείες αντίσταση σήμερα, οι οποίες είναι οι κινητοποιήσεις πανελλαδικά των αγροτών, είναι οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων όπως για παράδειγμα στη ΛΑΡΚΟ, να πολλαπλασιαστούν και να δυναμώσουν. Εκτιμάμε σήμερα πως μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Αυτό που μένει είναι ένας κοινός βηματισμός και να βάζει στόχο στο πραγματικό αντίπαλο. Ο πραγματικός αντίπαλος σήμερα για το λαό, για τους αγρότες, για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους, για τους εργαζόμενους, τους οικοδόμους κτλ. Είναι ένας. Είναι η εξουσία του κεφαλαίου, είναι αυτοί που κλέβουν καθημερινά το μόχθο μας, είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση που επιβάλλει με την κοινή αγροτική πολιτική το ξεκίνησμα της φτωχής και μικρομεσαίας αγροτιάς. Η φωνή μας πρέπει να είναι δυνατή και αποφασιστική, απαιτώντας να δώσουν λύσεις στα προβλήματά μας, τονίζουν οι αγρότες, γιατί εκφράζει όχι το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, αλλά το μέλλον της παραγωγικής διαδικασίας της χώρας μας. Το Σωματείο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Νομού Πρέβεζας βρίσκεται σήμερα εδώ για να εκφράσουμε την συμπαράστασή μας στους αγωνιζόμενους αγρότες που εδώ και 10 ημέρες βρίσκονται στους δρόμους και διεκδικούν δίκαια αιτήματα. Συντονιζόμαστε με το πανελλαδικό μέτωπο κατά δίκης της πολιτικής που ευθύνεται για το πρόβλημα που βιώνουν οι αγρότες, όπως αυξήσεις στο κόστος παραγωγής, χαμηλές τιμές στα προϊόντα τους, καμία μέρημνα από φυσικές καταστροφές στην παραγωγή. Στο κίνημα συμπαράστασης που εκδηλώθηκε πανελλαδικά και είναι πολύ μεγάλο για τους αγωνιζόμενους αγρότες, συμμετέχουμε και εμείς οι εργαζόμενοι στους δήμους του νομού Πρέβεζας. Δεν φτάνει μόνο να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας, αλλά πρέπει να αναδείξουμε και τους υπεύθυνους που ξεκινήσουν τους αγρότες, κτηνοτρόφους που κατάργησαν το 8ωρο, επέβαλαν εργαστικές σχέσεις εργασίας με 4ωρο και 6ωρο, κρατούν ομίλους εργαζόμενους πάνω από 18 χρόνια με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, βγάζουν παράνομες απεργίες, ποινικοποιούν τον συνδικαλισμό και θέλουν να φακελώσουν τους εργαζόμενους μέσα από τον Ελληνικό Μητρό. Αυτές τις κρίσιμες στιγμές, την ώρα που μια χούφτα πολυεθνικών τροφίμων και μερικές δεκάδες ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ μαζεύουν τους μισθούς και το υστέρημα των λαϊκών στρωμάτων, η ικανοποίηση των αιτημάτων που προβάλλουμε για τη φτωχομεσαία αγροτιά και τους εργατοαγρότες, αγροτοεργάτες, αποτελεί όρο επιβίωσης και διαμόρφωσης όρων παραμονής στην Ήπεθρο για όλους τους αγρότες. Διεκδικούμε και στηρίζουμε τον μπλόκο των αγροκτηνοτρόφων στο Λούρο, αγώνας για την ανατροπή της αντιαγροτικής πολιτικής κυβέρνησης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κεφαλαίου.